παλιά για την άμυνα του ασπροχώματος. Δεν θα φύγει μπάλα. Θα γίνει το σουτ, θα μαζέψει ο Καντερές του Κολινιτσέκο το σουτ. Και πάλι φιλοξενούμενοι στο προσκήνιο. Θα γίνει τώρα όμορφη παλιά μέσα στην περιοχή. Θα γίνει και το σουτ, θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας όμως. Άρη θα πάρει το rebound ο Αναστασόπουλος και θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του Τέλου Άγρα. Να λοιπόν, εκεί όπου απέκρουσε ο Καντερές, δεν απομακρύνθηκε και η μπάλα, πήρε το rebound ο Αναστασόπουλος, ο οποίος ακολούθησε τη φάση, την κυνήγησε και πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους πριν βγει το πρώτο ημίχρονο. 2-0 λοιπόν η ομάδα του Αντώνη Μαυρέα. Με αυτό το γκολ το οποίο πετυχαίνει κάτω από τα πόδια του Καντερέ η μπάλα, εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά, θα περάσει το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και το γκολ. Το 3-0 μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από τον Τσέρτο. Ο Τσέρτος ο οποίος δέχτηκε μόνος αφύλακτος την μπάλα εκεί μέσα στην μικρή περιοχή και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να τη στείλει στα δίχτυα, πετυχαίνοντας ένα πολύ εύκολο γκολ για αυτόν με κεφαλιά, η μπάλα στην αριστερή γωνιά του Καντερέ. Έτσι λοιπόν, πριν βγει ακόμα το πρώτο ημίχρονο, βάσης νίκης για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι ο Άγρας το κόρνερ, εκεί θα περάσει μπάλα, κεφαλιά και το 4-0. 4-0 και πάλι ο Τσέρτος με το κεφάλι, δεύτερο τέρμα για σήμερα για τον Τσέρτο. Και αυτό με το κεφάλι, εκεί όπου προλαβαίνει την έξοδο του Καντερέ, τον νικά για το 4-0 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Καθαρίζει το παιχνίδι και δίνει αδιαφυσβήτητα διαστάσεις τριάμβου στη σημερινή. Εκτελείται το φάουλ τώρα από τον Άκο, θα περάσει μπάλα, θα μαζέψει ο Καντερές. Και πάλι του Τέλου Άγρα στην επίθεση. Βγαίνει η προωθητική παλιά πολύ ωραία από τα αριστερά, τώρα το κοντρόλ θα κάνει ο Κωστακέτος στο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Θα φύγει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα του ασπροχώματος, η μπάλα θα σκάσει μπροστά του στο σουτ του Κωστακιώτη, ο οποίος χρήζεται και αυτό σκόρε στη σημερινή αναμέτρηση. Μετά τα δύο τέρματα που πέτυχε ο Τσέρτος, και το πρώτο του Τουρλίδα αλλά και το δεύτερο του Αναστασόπουλου. Έτσι λοιπόν και ο Κωστακιώτης πετυχαίνει τέρμα 5-0. Στην κοντραεπίθεση τώρα και πάλι με τον Κολινιτσέγκο. Ο Λιζνιτσέγκο θα βγάλει στα δεξιά, ωραία εκεί, στον επερχόμενο Αναστασόπουλο. Αυτό θα προλάβει, θα πλασάρει και τον γκολ. Το 6-0 πρόλαβε στην έξοδο τον Καντερέ, ο οποίος βγήκε καθώς προδόθηκε από την άμυνά του, όμως δεν πρόλαβε τον επερχόμενο επιθετικό της ομάδας του Τέλου Άγρα, ο οποίος τον πλάσαρε στην δεξιά του γωνιά για το 6-0. Και ο Αναστασόπουλος δύο τέρματα στη σημερινή αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν μετά τον Τσέρτο και ο Αναστασόπουλος δύο τέρματα έκαστος. Ένα παιχνίδι βέβαια που σίγουρα δεν θέλω να θυμούνται οι παίκτες του ασπροχώματος. Τώρα το σούτ μέσα από την περιοχή και το γκολ. Το 7-0 πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα εδώ στο γήπεδο του ασπροχώματος. 7-0 με το Κολιζνιτσέγκο μέσα από την περιοχή θα κεραυνοβολήσει ουσιαστικά τον Καντερέ. Θα τη στείλει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του με ένα ευθύβολο σουτ για το 7-0. Νάκος τώρα. Νάκος με τον Κολινιτσέγκο. Θα έρθει ο Αρσιλιόπουλος. Λάθος εκεί, προσπάθησε να κόψει, αλλά ουσιαστικά έδωσε πάσα για τον Νάκο και το 8-0. Διαστάσεις βέβαια θριάμβου εδώ και πολλή ώρα για τον Τέλο Άγρα του Αντώνη του Μαυρέα. Ο Νάκος μέσα από την περιοχή πήρε το δώρο ουσιαστικά από τον Άρη τον Ηλιόπουλο. Θα πλασάρει κάτω από τα πόδια του Καντερέ, ο οποίος έχει μείνει ευρώτητος μετά τη σημερινή αναμέτρηση, αναμφίβολα, και βέβαια δέχεται το 8ο τέρμα στη σημερινή αναμέτρηση. Ασπρόχωμα λοιπόν, Τέλος Άγρας 0-8.